Να δούμε τη φωτογραφία της ημέρας, ρε παιδί μου. Γιατί την κρατήσαμε. Ναι, μια προσφορά από τα κέντρα οπτικών Μαρκάκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Με πολύ κλάμα, βέβαια, αλλά μ' αρέσει. Καλά, εγώ θα σου πω μετά τη γνώμη μου για τον κύριο. Άντε. Για να δούμε. Μουτράκια το αγόρι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι από το μακρινό 2004, τότε που η πρώτη εθνική Πορτογαλία στο ποδόσφαιρο στο Euro του 2004 υπέστη τα πάνδυνα στα χέρια και στα πόδια της εθνικής μας Ελλάδος, αλλά όχι. Ήταν εκεί, ε! Είναι η ίδια φάτσα που ήταν το 2004, τώρα το 2024. Πολύ κλάμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο και βεβαίως ένας ολόκληρος κόσμος να έχει βάλει εναντίον του, ναι. Γιατί κλαίει, γιατί παραπονιέται, γιατί γκρινιάζει, κυνηγάει ρεκόρ, δεν τα κάνει. Στεναχωριέται γιατί κλαις ρε φίλε και κάτι τέτοια. Ελάτε στη θέση του ρε παιδιά. Εγώ θα επιμείνω στη δική μου προσωπική άποψη και θα πω ότι μιλάμε για ποδοσφαιρικό εγωισμό. Δεν πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε τη μαμά του στις εκεί οι κερκίδες, πώς λέγονται, στα γήπεδα τέλος πάντων, και συγκινήθηκε τόσο πολύ. Θεωρώ ότι του στήριξε αυτό το χαμένο πέναλτι. Δεν μπόρεσε να πετύχει εκείνο το ρεκόρ που είχε στο μυαλό του και το ένα γκολ που του υπολείπεται, αν δεν κάνω λάθος. Και σου λέει τώρα θα εκτονωθώ. Γιατί δεν τυχαίο που μόλις το έχασε τρέξαν όλοι πάνω του. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, για ρωτώ. Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός είναι απαραίτητα κακό, είναι και καλό. Για μένα είναι στην προκειμένη περίπτωση είναι αρνητικό. Με τον τρόπο που ο ίδιος συμπεριφέρθηκε. Κοίτα, εάν ήμουν στη θέση του Κριστιάνου Ρονάλντο, επειδή το φιλοσοφούσα από το γραφείο μέχρι εδώ, ναι. Εάν ήμουν στη θέση του Κριστιάνου Ρονάλντο και μου λιβόταν ένα ακόμα ρεκόρ, ενώ έχω κατακτήσει τα πάντα και ενώ αυτοί οι άνθρωποι, Κριστιάνου Ρονάλντο και Μέση, κυνηγούν πώς το λένε, ρε παιδί μου, την κατοχήρωση ενός ρεκόρ, εάν κυνηγούσα κι εγώ ένα τέτοιο ρεκόρ, κάπως έτσι θα ήμουν. Να σου πω δεν ξέρω. Θεωρώ ότι γενικότερα πρέπει να φτάνει στην βρύση, δεν πίνει νερό, ρε παιδί. Συμφωνώ σε αυτό. Θα πρέπει οι άνθρωποι γενικότερα να γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε και να κατοχυρώνουμε όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Εγώ από τα λίγα που ξέρω ποδόσφαιρο, ξέρω και ιδιαίτερα πολλά, ναι. Νομίζω ότι γενικότερα όλο το παιχνίδι της Πορτογαλίας παίζει γύρω από το όνομά του. Να του δώσουμε πάσα, να βάλει γκολ, να μην κλαίει ο καημένος που είναι στην άκρη κτλ. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ήταν έτσι μια είναι. Φωτογραφία που σίγουρα έκανε το γύρο του διαδικτύου. Είναι ο ηγέτης της Πορτογαλίας, όπως το αντίστοιχο είδαμε και στο Μουντιάλ με τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή που το πήρε βασιζόμενη στις πλάτες του Μέση. Να, τώρα ο Μέση δεν νιώθω έτσι ότι έχει, γίνεται. Ρε παιδί μου, γιατί είναι εγωισμό. Λίγο μικρότερος, γιατί να μην έχει. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ενώ δεν μου βγάζει βάιμπρ, παιδί μου, εγωιστή ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι στο Κόπα Αμέρικα, στον προχθεσινό αγώνα, ο Μέση κάθισε στον πάγκο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κάθισε καθόλου στον πάγκο. Έπαιξε και τα 120 λεπτά. Ανταυτού έπαιξε και τα 120 λεπτά μαζί και τη παράταση. Έχασε και πέναλτι στο 105. Εκεί ήταν που νομίζω μετά ήταν η αιτία που ξέσπασε σε λιγμούς. Βέβαια, σήμερα διάφορα ταμπλόιτς και δεν ξέρω ποιοι τα υποστηρίζουν όλα αυτά. Λέμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άρχισε να κλαίγει, να στεναχωριέται και να οδύρεται εξαιτίας του ότι δεν δημιούργησε ένα νέο ρεκόρ. Ή γιατί δεν έβαλε γκολ σε έκτη σερή διοργάνωση Euro, αλλά γιατί λέει στις εξέδρες κάπου, ήταν η μητέρα του, δεν την έβλεπε, δεν ξέρω, δεν την εντόπιζε κτλ. Και τι είναι, μωρέ, μωρό, είναι. Μου έφυγε και έκλαιγε. Να σου πω κάτι, και το δικό σου το Γρηγόρη που είναι 5 χρόνια να τον πάω στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψάχνει και να λέει μαμά, μαμά, που είσαι και να κλαίει. Αποκλείεται. Είναι αλλού το πρόβλημα και νομίζω θα πρέπει να το έχει λύσει γενικότερα. Είναι καρκίνος πλάκα κάτω. Σιγά μην είναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εντάξει, ένα μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να μάθει να τα διαχειρίζεται. Αν έπαιρνα και τόσα εκατομμύρια, δεν ξέρω εάν θα έκλαιγα. Μπορεί να μην σε ένοιαζε και όλο αυτό που συμβαίνει, όπως και να έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα οπτικά κέντρα Μαρκάκης για ακόμη μια φορά. Να ορίστε, αυτές οι εικόνες είναι αφορμές για συζητήσεις. Έτσι κι αλλιώς.